cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down. Μια που το σοκολάκι δεν είχε κάτι φοβερό μέσα, κοίτα τι σου έφερα. Είναι κυρομπογιές. Θες να ζωγραφίσεις? Ναι. Μπράβο. Για πού? Για να δούμε πώς ανοίγουν. Ωραίες είναι, κοίτα. Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Εγώ εδώ χαλαρώνω, μπορώ να πω. Το πάω χαλαρά σήμερα γιατί χθες κουράστηκα, να σας πω την αλήθεια, με το χθεσινό βίντεο. Αν δεν το έχετε δει, μην το χάσετε, γιατί είναι αυτό με το χριστουγεννιάτικο coffee station που μου είχατε ζητήσει. Φαίνομαι λίγο κουρασμένη, η αλήθεια είναι, νομίζω. Δεν ξέρω, είμαι λίγο χλωμή σήμερα. Δεν έβαλα βέβαια και πάρα πολύ ρούζ, να σας πω την αλήθεια. Τα μαλλιά μου δεν τα έχω λούσει ακόμα από τη Σύση. Προσπαθώ λίγο να τα κρατήσω, να μην τα λούζω και τόσο συχνά, γιατί έχω την τάση να λούζω με μέρα παραμέρα και προσπαθώ να μην τα λούζω τα μαλλιά μου κάθε μέρα, γιατί δεν τους κάνει καλό. Τέλος πάντων, πίνω καφεδάκι. Λοιπόν, το coffee station δεν το χάλασα. Έχω κρατήσει αρκετά πράγματα από αυτά που σας έδειξα στο βιντεάκι το χθεσινό. Έβγαλα τους καρδιοθράστες και αυτά και τους ξανέβαλα στη θέση τους, αλλά το έχω κρατήσει σχεδόν έτσι όπως σας το έδειξα. Και σκέφτομαι το μίξερ να το κατεβάσω στην αποθήκη, να σας πω την αλήθεια. Γιατί δεν το χρησιμοποιώ πολύ συχνά. Σχεδόν όλες οι συνταγές που κάνω στα κέικ και σε όλα σχεδόν τα γλυκά είναι χωρίς μίξερ. Και μία φορά που θα το χρειαστώ μπορώ να πάω στην αποθήκη να το πάρω. Είναι αρκετά μεγάλο το συγκεκριμένο, παρότι έχω πάρα πολύ χώρο στα πάνω ντουλάπια. Είναι αρκετά μεγάλο και θα μου πιάσει ένα ολόκληρο ντουλάπι και είναι κρίμα. Και επειδή τα έχω γεμάτα, όπως καταλαβαίνετε, τα πάνω ντουλάπια, λέω να το πω στην αποθήκη. Θα δω τώρα πώς θα το κάνω. Σήμερα λοιπόν λέω να κάτσω, να χαλαρώσω, να βάλω μία χριστουγεννιάτικη ταινία στο iPad, στο tablet, και να πάω στο craft station μου και να κάνω κάποια πραγματάκια. Έχω δύο παραγγελίες, ένα χριστουγεννιάτικο στεφάνι και δύο κορμουδάκια που μου έχετε ζητήσει κάποιες από εσάς. Θα τα φτιάξω, γιατί σας τα έχω αργήσει, αλήθεια είναι.
Και λέω επί ευκαιρία, αν έχω χρόνο, θα δω πώς θα πάει, να φτιάξω και καναγούρι παραπάνω για να κάνω και εγώ τα δώρα μου και διάφορα τέτοια. Τέλος πάντων, θέλω έτσι να κάτσω να φτιάξω μερικές χριστουγεννιάτικες κατασκευές, γιατί όλη αυτή η διαδικασία μου έχει λείψει και με χαλαρώνει πάρα πολύ. Πέρυσι θυμάμαι χαρακτηριστικά, επειδή είχα λάβει μέρος σε ένα μπαζάρ εδώ του Δήμου μου, ήταν πολύ κοντινό. Είχα φτιάξει πάρα πολλά πράγματα και ξενυχτούσα για να φτιάξω όλες αυτές τις δημιουργίες και τελικά τα πούλησα όλα, δεν έμεινε τίποτα. Πήγε πάρα πολύ καλά το περσινό μπαζάρ. Να σας πω την αλήθεια, το σκεφτόμουν και για φέτος, φυσικά δεν έγινε λόγω lockdown και όλων αυτών. Αλλά από πριν είχα πει ότι μάλλον δεν θα λάβω μέρος φέτος, γιατί δεν θα μπορούσα να συνδυάσω και vlog μας και μπαζάρ. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πέρυσι είχα κουραστεί μόνο και μόνο με τα πολύ πιο λίγα χριστουγεννιάτικα βίντεο που σας έκανα. Και... τέλος πάντων, οπότε σήμερα θα το πάω κάπως έτσι. Θέλω να δημιουργήσω, να φτιάξω κάποια πράγματα, να βάλω τη μουσική μου, τις ταινίες μου και να χαλαρώσω. Πριν όμως πάω στο Craft Station και αρχίσω τα δικά μου και τις δημιουργίες μου, θέλω να σας δείξω ένα πακέτο που έλαβα εχθές κιόλας, αλλά δεν είχα χρόνο να σας το δείξω στο χθεσινό βίντεο, οπότε σκέφτηκα να σας τα δείξω σήμερα με την ησυχία. Έλαβα λοιπόν εχθές αυτό εδώ το κουτάκι, το οποίο μέσα περιέχει δύο πανέμορφα, ιδιαίτερα γούρια κοσμήματα για το λαιμό. Είναι πάρα πολύ όμορφα, πραγματικά. Ξέρετε ότι γενικά δεν σας δείχνω οτιδήποτε στο κανάλι, σας δείχνω μόνο πράγματα τα οποία θεωρώ πολύ καλής ποιότητας, πολύ ωραίες αισθητικής και που ταιριάζουν στο γούστο μου, οπότε δεν θα σας έδειχνα οτιδήποτε. Έχω λοιπόν να σας δείξω δύο γούρια κοσμήματα από Σόλων Ευαγγέλου. Είναι ένα κατάστημα χρυσοχοείο στο Χαλάνδρι, στο κέντρο του Χαλανδρίου, και έχουν και το εργαστήριό τους στο Χαλάνδρι και το κατάστημά τους. Έχουν φοβερά κοσμήματα, πολύ ιδιαίτερα κατασκευασμένα από ασίμι και από χρυσό. Εμένα μου στείλανε δύο γούρια κατασκευασμένα από ασίμι 925, τα οποία έχουν επιχρυσώσεις 18 καρατίων. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα, το ένα είναι σε χρυσό και το άλλο είναι σε ροζ χρυσό. Είναι χρόνια στο χώρο του ασημικού αντικειμένου, γιατί έχουν και ασημικά, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν και πάρα πολύ έτσι ιδιαίτερα κοσμήματα. Πραγματικά θα σας αφήσω link στο κουτί περιγραφής και του e-shop τους και του προφίλ τους στο Instagram για να πάτε να δείτε τι φοβερές δημιουργίες έχουν. Όλα ένα και ένα. Μου στείλανε λοιπόν δύο γούρια, πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο είναι αυτό εδώ, σε αυτό το υπέροχο κουτάκι. Κοιτάξτε τι όμορφη συσκευασία. Είναι το συλλεκτικό γούρι του 2021 και λέει ότι το φετινό μας γούρι είναι εμπνευσμένο από την θεά Υγεία, μια αρχαιοελληνική θεότητα, προσωποποίηση της υγείας του σώματος και της ψυχής. Είναι κατασκευασμένο από καθαρό ασίμι 925 από τους εξειδικευμένους τεχνίτες μας. Ανοίγεις λοιπόν αυτό το υπέροχο κουτάκι και βλέπεις αυτό, μισό λεπτό να ζουμάρει η κάμερα, αυτό εδώ το υπέροχο χρυσό γούρι με τη θεά Υγεία. Κοιτάξτε τι ωραία ποιότητα, πραγματικά είναι κάτι πολύ ξεχωριστό θεωρώ. Και το συγκεκριμένο γούρι, αν το κοιτάξετε πολύ κοντά, λέει έχει χαραγμένο εδώ μπροστά το 21, αλλά είναι τόσο διακριτικό, με αποτέλεσμα αυτό το καθιστά σε ένα κόσμο που μπορείς να το φοράς πολλά χρόνια και όχι μόνο ένα. Μ' άρεσε λοιπόν πολύ αυτή η ιδέα. Τώρα δεν φοράω τα κατάλληλα ρούχα για να το αναδείξω, αλλά παρόλα αυτά θέλω να τα φορέσω να τα δείτε. Κοιτάξτε τι όμορφο και ιδιαίτερο κόσμημα είναι. Και η αλυσίδα μου αρέσει πάρα πολύ που έχει αυτή τη, που γυαλίζει έτσι όμορφα. Μπορείς επίσης να τα προσωποποιήσεις, να χαράξεις κάτι από πίσω, από ό,τι είδα στο site τους, μπορείς να χαράξεις ένα μονόγραμμα ή κάτι τέτοιο. Και το δεύτερο γούρι που μου στείλανε είναι λίγο πιο μοντέρνο από αυτό και χαίρομαι που έχω να σας δείξω δύο επιλογές. Να ξέρετε, έχει και άλλα γούρια, έχει και άλλες επιλογές για όλα τα γούστα. Και το δεύτερο γούρι είναι σε αυτό εδώ το πολύ έτσι όμορφο πουγκάκι και που κουμπώνει έτσι με αυτό το κούμπομα και είναι αυτό εδώ το οποίο επίσης θεωρώ πάρα πολύ πρωτότυπο. Κοιτάξτε τι όμορφη αλυσίδα που έχει λοιπόν από αυτό εδώ το βαριδάκι που είναι έτσι πολύ ιδιαίτερο.
Σε αυτό λοιπόν εδώ το βαριδάκι έχει χαραγμένο το 21, πάλι είναι διακριτικό και θεωρώ ότι πάλι μπορείς να το φορέσεις και άλλες χρονιές. Είναι πολύ διακριτικό, δεν φαίνεται δηλαδή από μακριά να πεις ότι λέει 2021 ή κάτι τέτοιο και να το βάλεις στην άκρη. Επίσης μπορείς να το φορέσεις και σαν ανάποδο και να μην φαίνεται καθόλου το χαραγμένο 21 και να φαίνεται απλά η σταγόνα. Θα το φορέσω και αυτό να το δείτε. Αυτό το διάλεξα σε ροζ χρυσό, το συγκεκριμένο αν θυμάμαι καλά βγαίνει και σε χρυσό. Είναι ασήμι επιχρυσωμένο όπως σας είπα, οπότε μπορείτε να το διαλέξετε. Η επιχρύσωση να είναι είτε χρυσή, είτε ροζ χρυσό, είτε να διαλέξεις διαφορετική αλυσίδα. Έχει νομίζω και μαύρη αλυσίδα. Με ροζ χρυσό βαριδάκι, έχει πάρα πολλές επιλογές. Αυτό είναι και το άλλο κόσμημα. Καλύτερα να θα σας παραπέμψω καλύτερα. Κοιτάξτε λίγο εδώ στο δέρμα μου πώς είναι. Θα σας παραπέμψω καλύτερα στο site για να δείτε ακριβώς εκεί τις αντίστοιχες φωτογραφίες και να καταλάβετε ακριβώς πώς είναι τα κοσμήματα. Θεωρώ ότι η ποιότητά τους είναι εξαιρετική και τα σχέδιά τους είναι πολύ ιδιαίτερα και μοναδικά. Οπότε ναι, ήθελα να σας μιλήσω για αυτά τα πολύ ότσι όμορφα γουράκια για το 21, με το καλό να έρθει η νέα χρονιά, πάνω απ' όλα να φέρει υγεία. Ορίστε, δεν φόρεσα καλό ρούχο σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Ορίστε και πάνω στο δέρμα μου. Κοιτάξτε τι ωραία που γυαλίζει η αλυσίδα. Δεν ξέρω, πάρα πολύ ευχαριστημένη, όπως καταλάβατε. Από ό,τι βλέπω είναι στη Στρατάρχου Παπάγου στο Χαλάνδρι. Θα σας αφήσω όλες τις πληροφορίες τους κάτω στο κουτί περιγραφής για να πάτε να τσεκάρετε τα όμορφα προϊόντα τους, σε περίπτωση που θέλετε να πάρετε κάποιο γούρι είτε για εσάς είτε για να δωρήσετε. Και από ό,τι ξέρω έχει και άλλα πολύ έτσι όμορφα κοσμήματα. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας δείξω. Αυτά ήταν τα γουράκια που παρέλαβα εχθές. Και τώρα γεμίζω κούπα με καφέ και κατευθύνομαι προς Craft Station, που πραγματικά ανυπομονώ γιατί το περιμένω πόσο καιρό να κάτσω να φτιάξω μερικά χριστουγεννιάτικα πραγματάκια. Πάμε λοιπόν για δημιουργίες χριστουγεννιάτικες. Christmas way. Soon.
πέρασε η ώρα καθώς έφτιαχνα τα διάφορα πραγματάκια όπως είδατε. Δεν έφτιαξα πολλά πραγματικά, αλλά δεν είχα και τόσο πολύ χρόνο. Έφτιαξα αυτά που έπρεπε να φτιάξω και δύο εξτρά. Έφτιαξα το στεφανάκι που μου έχει ζητήσει μια από εσάς και δύο κορμουδάκια. Οπότε πάμε να σας τα δείξω, γιατί ξέρω ότι θέλετε να τα βλέπετε και να παίρνετε ιδέες. Έφτιαξα αυτό εδώ το στεφάνι, το οποίο είναι ένα απλό χριστουγεννιάτικο στεφανάκι, σε αυτό το μέγεθος που έχω και εγώ πάνω από τον απορροφητήρα μου. Ένα τέτοιο μου ζητήσατε. Έβαλα αλεξανδρινά και γκι και κρέμασα και μία κανελίτσα και ένα 2021, το οποίο μπορεί κάποιος να το κόψει και να κρεμάσει κάτι άλλο μετά ή να το κόψει τελείως την επόμενη χρονιά. Μου άρεσε όπως βγήκε. Είναι ένα κλασικό κόκκινο χριστουγεννιάτικο στεφανάκι. Δυστυχώς δεν έχω πολλά υλικά σε περίπτωση που με ρωτήσετε, αλλά θα σας πω. Έφτιαξα αυτά τα δύο κορμουδάκια. Πίσω υπάρχει ένας χαμός γιατί είναι το λάπτοπ μου και τα σημειωματάρια μου, γιατί εδώ κάθομαι και κάνω το μοντάζ. Έφτιαξα λοιπόν το χαρά, αυτό εδώ που είναι λίγο πιο μεγάλο, και αυτό το τείχη πιο μικρό λιγάκι. Δεν μπορεί ποτέ να είναι το ένα ίδιο με το άλλο, γιατί οι κορμοί δεν έχουν ίδια μεγέθη όπως καταλαβαίνετε, και το σετ είχε διάφορα μεγέθη. Δυστυχώς, αν με ρωτήσετε, επειδή ξέρω ότι μπορεί να θέλετε και τα άλλα τα πήρατε που είχα φτιάξει, δεν έχω άλλα κορμουδάκια, βρε κορίτσια μου, και τώρα είναι δύσκολο να παραγγείλω από Eldeco, γιατί θα αργήσουν και μέχρι να τα έρθουν και να τα φτιάξω εγώ θα αργήσουμε πολύ. Και έφτιαξα και δύο γουράκια, κοιτάξτε. Λοιπόν, έφτιαξα αυτό εδώ το γούρι για ένα κοριτσίστικο δωμάτιο. Μου άρεσε πολύ πως βγήκε με την πεταλουδίτσα. Μπορείς να το κάνεις δώρο σε ένα κοριτσάκι, στην ανιψιά σου, στη βαφτιστήρα σου, κολλώνω το δώσω στη βαφτιστήρα μου, αυτό. Και για αγοράκι αυτή την επιλογή, αυτή εδώ, με το αεροπλανάκι. Μου άρεσε και αυτή η επιλογή και μου άρεσε και αυτή η κορδέλα που είναι έτσι ταξιδιάρικη. Για αγορίστικο παιδικό δωμάτιο αντίστοιχα, και εγώ αυτό θα το κάνω δώρο στο βαφτιστήρι μου. Οπότε, αφού σας έδειξα και τις λίγες δημιουργίες που έφτιαξα σήμερα, ευελπιστώ να βρω χρόνο να φτιάξω και τίποτα άλλο τις επόμενες μέρες. Δεν ξέρω, απλά ήθελα να τα φτιάξω αυτά γιατί μου τα ζητάτε. Οπότε πρέπει να το κάνω σήμερα, γιατί δεν θέλω να αργώ, γιατί ξέρω ότι και με το courier θα αργήσει το δωματάκι. Οπότε πάω να φέρω Advent Calendars για να ανοίξουμε τα σημερινά δωράκια. Ήρθα λοιπόν με τα Advent Calendars και ξεκινάμε με το Essence και το νούμερο 17. Το βρήκα κατευθείαν σήμερα. Να το 17 εδώ είναι. Έχει αρχίσει και ελαφραίνει πάρα πολύ όσο πλησιάζουμε στο 25. Έχει δύο hair ties, δύο λαστιχάκια για τα μαλλιά, τα οποία είναι σαν κορδελάκια. Όμορφα πολύ. Ξέρετε, είναι αυτά τα ελαστικά και σε γιορτινά χρώματα. Πολύ ωραίο, όχι καλλιτικό, κλασική Essence. Είναι όμως Christmas, δεν μπορώ να πω. Και για το Revolution που έχουν μείνει πολύ λίγα όπως βλέπετε. Το 17. Για να δούμε τι έχει μέσα. Πολύ ωραίο. Είναι ένα μικρό πινελάκι, αυτό εδώ. Τώρα να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι είναι πινέλο για φρύδια. Αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι είναι για φρύδια. Δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς, αλλά νομίζω ότι είναι για τα φρύδια αυτό το πινελάκι, έτσι που είναι με αυτή τη γωνία. Πάρα πολύ ωραίο, μικρούλι, εύκολο να το μεταφέρεις στο νεσεσεράκι σου. Καλό, και πάμε. Οπα, και πάμε και στο Look Fantastic, που ελπίζω να έχει κάτι πιο έτσι μεγάλο από όλα αυτά τα άλλα τα μικρούλια, στο νούμερο 17. Το βρήκα το 17, έψηξε λίγη ώρα. Είναι αυτό εδώ. Κρεμούλα. Πάρα πολύ ωραία. Για να δω. Λοιπόν, είναι μία κρέμα που, να σας πω την αλήθεια, θα το γκουγκλάρω, θα το ψάξω να δω γιατί ακριβώς είναι. Είναι από την πολύ γνωστή εταιρεία Omorovitsa, κάπως έτσι λέγεται, Omorovitsa, κάπως έτσι προφέρεται.
Είναι πολύ καλό premium προϊόν και πρέπει να είναι κρέμα ημέρας. Ιδιαίτερη υφή και μυρωδιά. Silver Skin Savior. Θα το ψάξω. Τώρα θα το ψάξω. Πού είναι το κινητό, να δούμε τι είναι αυτό. Γιατί είναι περίεργη. Καλά κατάλαβα ότι έχει μια μυρωδιά που μου θυμίζει προϊόντα που έχουν να κάνουν με την ακμή. Μια φρεσκάδα, ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, είναι ένα προϊόν για τα σπυράκια. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό το προϊόν γιατί έχω θέμα και ειδικά στο πηγούνι, θα φαίνεται πολλές φορές στα βίντεό μου, πετάω σπυράκια, γενικά έχω θέμα στο πηγούνι, καμιά φορά και στο μέτωπο. Το τάφ μου γενικά έχει ένα θέμα, αλλά πιο πολύ το πηγούνι μου έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχει λοιπόν βιταμίνη β3, νιασιναμίδη, που βοηθάει το δέρμα να ανακάμψει, να θρέψει και έχει και σαλικυλικό οξύ. Μάλιστα, είναι πολύ καλό για τα breakouts και τα blemishes, για τα σπυράκια και την ακμή. Και αφήνει, λέει, το δέρμα σου καθαρό, ήρεμο και αναζωογονημένο. Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω και βλέπω ότι αυτό κανονικά αν το αγοράσεις μόνο του, τα 15 ml αυτό εδώ το βαζάρι, έχει 21 λίρες. Δεν είναι και φθηνό. Όπως επίσης, την κρέμα που σας έδειξα την έλεμη στην Ικτός, την γκούγλαρα και έχει 65 ευρώ αν την αγοράσει. Και να φανταστείτε ότι όλο το Look Fantastic το Advent Calendar κοστίζει 100 ευρώ. Άρα, money money, με δύο προϊόντα, αυτό και την άλλη κρέμα πάνω κάτω έχεις βγάλει τα χρήματά σου. Γι' αυτό αξίζει πάρα πολύ το συγκεκριμένο Advent Calendar και σου δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσεις πολλά premium προϊόντα που για να τα αγοράσεις ένα είναι αρκετά ακριβά. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ανυπομονώ να το δοκιμάσω και θα το δοκιμάσω και σήμερα κιόλας, γιατί έχω θέμα στο πηγούνι. Και ήθελα να σας πω ότι την έλεμη τη φοράω 3 μέρες και πραγματικά είναι υπέροχη. Το δέρμα μου έχει μια πολύ ωραία υφή όσον αφορά το υπόλοιπο πρόσωπο, γιατί εδώ έχω ένα θεματάκι μόνιμο. Είναι σε καλύτερη φάση τώρα, έχει υπάρξει και χειρότερα, αλλά έχω εδώ ένα θεματάκι. Αλλά σε όλο το πρόσωπο μου βοηθάει πάρα πολύ η έλεμη η κρέμα και μυρίζει υπέροχα. Δεν είναι καθόλου βαριά, δεν νιώθω το δέρμα μου να μπουκώνει καθώς τη βάζω το βράδυ. Πάρα πολύ ευχαριστημένη, πάρα πολύ. Οπότε θεωρώ ότι και αυτό το προϊόν θα αξίζει. Αυτά λοιπόν ήταν και τα δωράκια της σημερινής μέρας. Νομίζω ότι το Look Fantastic με αποζημίωσε σήμερα. Οπότε κάπου εδώ λέω να κλείσω αυτό εδώ το βίντεο. Σήμερα θα είναι μικρότερο βιντεάκι, αλλά καταλαβαίνετε ότι πρέπει να εναλλάσσω κι εγώ λίγο τα βίντεο από πιο μεγάλα και πιο απαιτητικά σε πιο μικρά για να μπορέσω να αντέξω μέχρι τις 25. Ελπίζω παρόλα αυτά να σας κράτησε καλή παρεούλα το βιντεάκι μου και μην ξεχνάτε, αν θέλετε παραπάνω πληροφορίες για τα πολύ όμορφα κοσμήματα, γούρια από Σόλων Ευαγγέλου, να τσεκάρετε το κουτί περιγραφής που θα σας έχω το e-shop τους και το προφίλ τους στο Instagram για να το επισκεφτείτε αν θέλετε να κάνετε τις αγορές σας. Ανυπομονώ πραγματικά να πάω και στο κατάστημά τους στο Χαλάνδρι όταν τελειώσει όλο αυτό το lockdown για να δω τις δημιουργίες τους από κοντά. Οπότε αυτά, σας χαιρετώ, σας φιλώ και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο που είναι η 18η ημέρα των vlog μας. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!